έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, μας αφήνει την τρία, θα μπορούσαμε να είχαμε δει με τους τρεις πόντους. Παρ' όλα αυτά, όταν παίρνεις και ισοπαλία μέσα στη Λάρισα, είναι θετικό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι από τα παιχνίδια τα οποία έχω παρακολουθήσει από τη Λάρισα σήμερα, ήταν το παιχνίδι το οποίο η ομάδα της ΑΕΛ έκανε τις πιο λίγες ευκαιρίες. Προσωπικοί λόγοι και οικογενειακοί λόγοι παρετούν από την ομάδα της Παναχαϊκής σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ομάδας, τον κύριο Κουγιά, τον κόσμο της Παναχαϊκής. Δεν θέλω να συνεχίσω κάτι, είναι κάτι προσωπικό σε λόγους του κόσμου. Ευχαριστώ όλους, όπως είπα, για την τιμή την οποία μου δώσανε να μην προβοηθήσω αυτή την ομάδα. Σήμερα θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στον προπονητή, γιατί παρά τις αντίστοιχες συνθήκες και τη μιζέρια που υπάρχει σε αυτή την ομάδα και δεν της αξίζει, καταφέρνουμε με ένα να δεθούμε μεταξύ μας και να παλεύουμε όλα τα παιχνίδια. Είμαστε αυτοκαταστροφικοί, φτάνουμε σε ένα σημείο και όταν προσπαθούμε να δούμε κάτι καλύτερο, ξαναγυρίζουμε πάλι στην αρχή. Είμαστε κακοί, σήμερα είμαστε κακοί και σε μια στιγμή που το πρωτάθλημα κορυφώνεται και χρειάζεται να είμαστε πρωταγωνιστές, εμείς αυτή την πίεση δείχνουμε ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στο πρόσωπο που είχαμε δείξει τα προηγούμενα παιχνίδια για να την αλλάξουμε. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία και δεν έχουμε καμία δικαιολογία γιατί η εικόνα αυτή σε ένα τέτοιο παιχνίδι που για μένα δεν ήταν δύσκολο, καταφέραμε να το κάνουμε εμείς δύσκολο με τις κακές μας επιλογές, με τα πολλά βία στα λάθη. Ένα παιχνίδι που είπαμε εξ αρχής ότι θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη διάθεση για να το κερδίσουμε. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα προς τα έχουμε πολύ κακό αγωνιστικό πρόσωπο. Δεν μπορεί να κερδίσει παιχνίδια με δύο παιδιά. Μέχρι τώρα κερδίζαμε με έξι, τώρα γίνανε δύο. Δεν γίνεται να κερδίσει τα παιχνίδια. Τι δικαιολογία να έχουμε, καμία. Όταν έχει αυτόν τον κόσμο και αυτό το παλμό χρειάζεσαι και να μιλά για απουσίες, με ποιου παίζαμε. Χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσω καμία Παναχαϊκή η οποία έπαιξε αυτό που μπορεί να παίξει και πήρε αυτό που πήρε. Θα συμφωνήσω με τον προπονητή μου. Δείξαμε ένα άσχημο αγωνιστικό πρόσωπο. Δεν είμαστε αυτοί που έπρεπε. Μας στεναχωρεί πολύ το γεγονός αυτό, αλλά τη δεδομένη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να ξεχάσουμε λίγο το παιχνίδι και να συγκεντρωθούμε στο επόμενο.